Η 4Ε βρίσκεται σε μια ακόμη ιεραποστολική έπαλξη, ακολουθώντας την αυτού θειωτάτη μακαριότητα τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο στην Ιερά Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Σήμερα θα ακούσουμε το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης κύριο Πρόδρομο για τις δράσεις και την πρόοδο της Ιεραποστολής. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους από την Νότια Μαδαγασκάρη, από την έδρα της Επισκοπής μας, από την Τολιάρα, που εδώ και 3 χρόνια η αγάπη του μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κυρίου μη κυρίου Θεοδόρου, μαζί με την Ιερά Σύνοδο δημιούργησε αυτήν την Επισκοπή εδώ στο άκρο της Νοτίου Μαδαγασκάρης. Η Τολιάρα και η Μαδαγασκάρη, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα πανέμορφο μέρος. Είναι ένας τουριστικός προορισμός για πάρα πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Για εμάς όμως που ζούμε εδώ και βιώνοντας και ζώντας κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και βλέποντας την πραγματικότητα, είναι πολλές φορές συγκρουόμαστε με την ίδια μας τη συνείδηση. Ναι μεν υπάρχουν τα εξωτικά τοπία, ναι μεν υπάρχει αυτή η φυσική ομορφιά, ναι μεν υπάρχουν αυτές οι υπέροχες παραλίες, αλλά ο κόσμος, οι άνθρωποι ζουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Έτσι λοιπόν το κύριο έργο της Ιεραποστολής είναι να μεταφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της αλήθειας. Ταυτόχρονα όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, θεωρώ ότι ένας Ιεραπόστολος δεν μπορεί να μένει αμέτωχος στον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων. Πολλές φορές παρομοιάζω ότι το έργο του Ιεραποστόλου είναι σαν το έργο του καλού Σαμαρίτη. Η διαφορά βέβαια είναι εξής, ότι αυτός βρέθηκε μπροστά σε έναν ημιθανή. Εμείς βρισκόμαστε καθημερινώς μπροστά σε χιλιάδες, για να μην πω σε εκατομμύρια ανθρώπους. Οπότε όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να μας φέρνει μία έτσι δυσκολία συνειδησιακή. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερα εφόδια, πρέπει να έχουμε περισσότερο λάδι και κρασί, πρέπει να έχουμε περισσότερα υφάσματα, πρέπει να έχουμε υποζύγιο για να μπορούμε να μεταφέρουμε όλους αυτούς τους ημιθανείς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ταυτόχρονα, μαζί με την μετάδοση του Ευαγγελίου, με τη μετάδοση της αλήθειας σε αυτούς τους ανθρώπους, προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε δίπλα στον καθημερινό τους αγώνα, στην καθημερινή τους προσπάθεια. Πολλές φορές, αυτό που προανέφερα, με ρωτούν ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να βιώνω εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι η συνείδησή μου, αδελφοί μου. Γιατί επισκέπτοντας όλα αυτά τα χωριά, όπως και σήμερα εδώ βρισκόμαστε σε ένα παράλιο χωριό που οι άνθρωποι ζουν πάρα πολύ φτωχικά, που αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι κάπως πιο τυχεροί από τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην έρημο, γιατί έχουν τη θάλασσα, θα μπορούν να φάνε ένα ψάρι, έχουν νερό να πληθούν. Υπάρχουν όμως και στην επισκοπή μας, καθώς η Τολιάρα σαν επαρχία, φανταστείτε ότι είναι σχεδόν μια μισή Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνετε την έκταση την οποία υπάρχει και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να περπατούν 4 και 5 ώρες για να βρουν πόσιμο νερό. Αυτό το αγαθό το οποίο όλοι εμείς το έχουμε στα σπίτια μας. Όλες αυτές τις ανέσεις. Πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε κι εμείς οι ίδιοι στην Ελλάδα ή στον υπόλοιπο κόσμο ότι υπάρχουν οι δυσκολίες. Ναι, υπάρχουν οι δυσκολίες. Αλλά φανταστείτε, αδελφοί μου, ότι εμείς μπαίνουμε σε ένα σπίτι, πατάμε ένα διακόπτη και έχουμε φως. Ανοίγουμε μία βρύση και έχουμε νερό. Θα ξαπλώσουμε σε ένα στρώμα και θα έχουμε και μία κουβέρτα να σκεπαστούμε. Εδώ, αυτά τα αυτονόητα για όλους εμάς, δυστυχώς για όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι αυτονόητα. Έτσι λοιπόν η Επισκοπή μας αυτά τα 3 χρόνια πορεύεται με την ευχή του Μακαριωτάτου,
με την αγάπη την δική σας, με τη στήριξη πολλών αφανών ανθρώπων, και αυτό είναι που με συγκινεί πραγματικά. Ακόμα και στις μέρες μας που πολλές φορές λέμε ότι εκλείπουν πράγματα, ακόμα και από την πίστη μας, πραγματικά συναντώ ανθρώπους οι οποίοι είναι αφανείς ήρωες, οι οποίοι πραγματικά τηρούν το λόγο του Κυρίου μας, αυτό που αναφέρει ότι ό,τι κάνει το δεξί μας χέρι να μην το γνωρίζει το αριστερό μας. Η δική μας η Επισκοπή, όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν γίνει αυτά τα 3 χρόνια, έχουν γίνει μέσα από τέτοιους ανθρώπους, μέσα από αφανείς ήρωες που δεν θέλει κανείς να γνωρίζει τα ονόματά τους. Πορευόμαστε λοιπόν αυτά τα 3 χρόνια σε αυτούς τους ανθρώπους. Πορευόμαστε για να μεταδώσουμε το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της αλήθειας, για να πούμε ότι ουσιαστικά ο Χριστός είναι η αγάπη. Ο Χριστός είναι η συγχώρεση. Ο Χριστός είναι η αποδοχή. Αυτό είναι το Ευαγγέλιό μας, αδελφοί μου. Πολλές φορές εμείς ως αδύναμοι που είμαστε, δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε και να πιστέψουμε μέσα αυτή την αγάπη του Χριστού, ώστε και εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον κάθε άνθρωπο. Δυσκολευόμαστε να συγχωρέσουμε τον συνάνθρωπό μας. Επομένως, όπως συγχώρεσε ο Χριστός τον κάθε άνθρωπο. Δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε τον κάθε άνθρωπο που υπάρχει δίπλα μας, ενώ ο Χριστός αυτά τα 3 πράγματα τα έκανε και σε υπέρμετρο βαθμό, θεωρώ. Υπήρξε η αγάπη Του, η συγχώρεσή Του και η αποδοχή Του προς πάντας. Αυτό προσπαθούμε και εμείς με τις ελάχιστες δυνάμεις τις οποίες έχουμε εδώ στην Νότια Μαδαγασκάρη. Να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα της αγάπης, αυτό το μήνυμα της συγχώρεσης, της αποδοχής και της ελευθερίας. Και πραγματικά συγκινείσαι όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν την Ορθοδοξία, να σε πλησιάζουν και να σου ζητούν να τους κηρύξεις αυτό το Ευαγγέλιο. Για φανταστείτε, πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν και πιστεύουν ότι κάποιοι από αυτούς γίνονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιατί κάτι έχουν να πάρουν από εμάς. Είτε αυτά είναι ρούχα, είτε είναι λίγο φαγητό, είτε είναι το καθαρό νερό. Δεν είναι όμως, αδελφοί μου, τα πράγματα έτσι. Με τη χάρη του Θεού έχουμε καταφέρει και έχουμε ξεχωρίσει το κομμάτι της φιλανθρωπίας με το κομμάτι της πίστεως. Φιλανθρωπία, η Επισκοπή μας εδώ και όλοι εμείς προσφέρουμε σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου θρησκεύματος και πίστεως. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν να ασπαστούν την Ορθόδοξη Εκκλησία, ζητούν να ασπαστούν αυτήν την αλήθεια, πραγματικά το κάνουν μέσα από την καρδιά τους. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και αυτό αποδεικνύεται όταν καθημερινώς φτάνουν αιτήσεις από διάφορα μέρη που έχει φτάσει το όνομά μας και μας ζητούν να πάμε και στα δικά τους χωριά. Για φανταστείτε, τι όμορφο πράγμα να τρέχει η φήμη σου πριν από εσένα. Αντί να πηγαίνεις εσύ σε αυτούς, να έρχονται αυτοί σε σένα. Είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί δεν υπάρχει η έννοια του προσιλητισμού. Εμείς δεν πάμε να τους πούμε ότι αυτό το οποίο πιστεύετε είναι λάθος, ότι πρέπει να γνωρίσετε και να σπαστείτε την Ορθόδοξη αλήθεια. Φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ακούσει για την Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουν ακούσει για τις πίστεώς μας και έρχονται και μας αναζητούν και μας παρακαλούν να πάμε κοντά τους. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος, ένας επίσκοπος να τρέχει ταυτόχρονα σε όλα αυτά. Η Νότια Μαδαγασκάρη, η επαρχία μας, είναι 3 φορές η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε το μέγεθος, το ότι ένας άνθρωπος δεν προλαβαίνει να φτάσει σε όλα αυτά τα μέρη. Υπάρχουν ενορίες που έχω ταξιδέψει με το αυτοκίνητο 36 ολόκληρες ώρες. Πόσες φορές μέσα στο χρόνο μπορώ να επισκεφθώ αυτήν την ενορία που βρίσκεται 36 ώρες μακριά από εδώ. Επομένως, χρειαζόμαστε συγκυρινέους. Χρειαζόμαστε συγκυρινέους που πολλές φορές μπορεί να μην απαιτείται η δική σας η παρουσία η σωματική εδώ. Αλλά η προσευχή σας, να ξέρετε, η σκέψη σας φτάνει σε μας. Και πολλές φορές, επειδή δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες στην Ιερά Αποστολή, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες μέσα στην καθημερινότητά μας. Και το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα, ότι εάν δεν είμαστε άνθρωποι προσευχόμενοι, εάν δεν είμαστε άνθρωποι της προσευχής, αν δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι συγκυρινέοι στον τομέα αυτό της προσευχής, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, νομίζω δεν θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό
Ζητώ την προσευχή σας. Ζητώ να γίνετε συγκυρινέοι, όχι προσωπικά εμένα του Ιεραποστόλου στην Νότια Μαδαγασκάρη, όλων των Ιεραποστόλων οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται να δώσουν μία καλή μαρτυρία μέσα σε αυτή την Ήπειρο της Αφρικής. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ο λόγος του Κυρίου μας, το πορευθέντες μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη, δεν είναι κάτι προσωπικό. Είναι η πρώτη εντολή του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του. Για φανταστείτε να είχαν μείνει μέσα στα Ιεροσόλυμα οι μαθητές του Χριστού και να μην είχαν αυτή τη δύναμη και αυτή την τόλμη να εξέλθουν από τα Ιεροσόλυμα ώστε να μεταδοθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, ούτε εμείς στην Ελλάδα θα ήμασταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ούτε εμείς θα είχαμε γνωρίσει αυτό το μήνυμα της αγάπης, της συγχωρήσεως, της αποδοχής και της ελευθερίας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όλοι μαζί δεν είναι προσωπικό έργο η Ιεραποστολή. Είναι έργο του καθενός μας. Εκκλησία δεν είναι η τύχη και τα ντουβάρια και αυτά που υπάρχουν μέσα σε αυτό το χώρο. Εκκλησία είσαστε όλοι εμείς, όλοι εσείς και όλοι εμείς μαζί όμως. Όχι ο καθένας μόνος μας. Ζούμε πραγματικά σε έναν κόσμο που ο κάθε ένας προσπαθεί κάτι για τον εαυτό του. Και πολλές φορές δυστυχώς, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, προσπαθούμε να έχουμε την ατομική σωτηρία. Αυτό είναι έξω από το Ευαγγέλιο όμως. Και αυτό το βλέπουμε εδώ πέρα, σε αυτούς τους ανθρώπους που μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, που υπάρχει μεταξύ τους μια τεράστια αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει αυτό το ατομικό συμφέρον. Δηλαδή, όπως ζουν όλοι, έτσι θα προσπαθήσει ο κάθε ένας να ζήσει, να μην έχει κάτι περισσότερο. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος να αφήσεις κάτι έξω από το σπίτι σου και να στο κλέψουνε. Βλέπετε ότι παίρνουν τα εντελώς απαραίτητα. Θα μπουν μέσα στο δάσος, θα κόψουν την μπανάνα, θα κόψουν την παπάγια, θα πάρουν τα ξύλα, αυτά τα οποία χρειάζονται για το σήμερα. Εμείς αγωνιζόμαστε για το αύριο και για το μεθαύριο και χάνουμε το σήμερα. Εδώ ο κόσμος λέει, εσείς έχετε το ρολόι και εμείς έχουμε το χρόνο. Εμείς αγωνιούμε, τρέχουμε καθημερινώς για το μέλλον. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για το μέλλον για να τα απολαύσουμε. Και τελικά έρχεται η ώρα που δεν απολαμβάνουμε απολύτως τίποτα. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι εδώ ζουν την κάθε στιγμή. Τι όμορφο, τι φοβερό να ζεις και να ξέρεις ότι αν φύγεις ξαφνικά, ότι πραγματικά θα έχεις ζήσει και θα έχεις χαρεί αυτό το δώρο του Θεού που ονομάζεται ζωή. Έτσι λοιπόν και εμείς πορευόμαστε μέσα σε αυτά τα χωριά, μέσα από πυρόγες. Πορευόμαστε διανύοντας τεράστιες αποστάσεις με αυτοκίνητα. Ανεβαίνουμε πάνω σε βοηδάμαξες για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε παντού αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό το έργο το οποίο μας ανέθεσε στους ώμους μας η Εκκλησία και το Δευτερόθρονο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας. Με τη δική σας αγάπη, με τη δική σας στήριξη, πραγματικά αυτά τα 3 χρόνια πορευόμαστε και είμαστε απόλογοι ενώπιον Θεού και μπροστά σε όλους εσάς για αυτήν την αγάπη, για αυτήν τη στήριξη που έχουμε δεχθεί από παντού. Εύχομαι πραγματικά ο Θεός να σας δίνει υγεία ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε όλοι μαζί αυτό το όμορφο έργο που λέγεται Ιεραποστολή. Βρισκόμαστε μέσα στον Ινδικό ωκεανό, πορευόμενοι στα χωριά μας τα παραθαλάσσια, εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη. Όπως έχω αναφέρει, χρησιμοποιούμε όλα τα τοπικά μέσα τα οποία υπάρχουν εδώ, τις πυρόγες, τις βοηδάμαξες, το αυτοκίνητο, τα λεωφορεία τα τοπικά τα οποία υπάρχουν, τα πόδια μας,
για να φτάσουμε στην κάθε γωνιά της επαρχίας μας, της Νοτίου Μαδαγασκάρης. Έτσι λοιπόν, είμαστε μέσα στην πιρόγα και πορευόμαστε σε ένα χωριό, το οποίο πριν σχεδόν 1,5 χρόνο μας έκαναν μία πρόσκληση και ήρθαμε κοντά τους, έχουμε αγοράσει το πρώτο οικόπεδο και οι άνθρωποι εδώ ζητούν έτσι το δικό τους ναό. Και είχαμε ως ευκαιρία και αφορμή να επισκεφθούμε σήμερα εδώ το χωριό αυτό. Με τη χάρη του Θεού, το έργο του Ιεραποστολικού στην Επισκοπή μας προχωράει πάρα πολύ όμορφα. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έχει γίνει ένα έργο πραγματικά θεάρεστο, μπορώ να πω, και έχουμε αναπαύσει πολλούς αδερφούς μας εδώ στην Νότια Μαδαγασκάρη. Έχουμε χτίσει ναό αφιερωμένο στην Παναγία την Παντάνασα, στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, στην Αγία Εκατερίνη, στον Άγιο Αθανάσιο, στην Αγία Τριάδα. Έχουμε κάνει το νέο μας καθεδρικό ναό που τον έκανε τα Θυρανίξια και ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, αφιερωμένος στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη και στον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Με την ευχή του Μακαριωτάτου ανακηρύξαμε προστάτες της Ιεράς Επισκοπής Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης τους νεοφανείς Αγιορείτες Αγίους, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και τον Άγιο Δανιήλ του Κατουνακιώτη, στυλοβάτες του μοναχισμού, όλοι αυτοί οι τρεις. Και αδελφοί μου, η αλήθεια είναι η εξής: ο οργανισμός μας έχει 2 πνεύμονες για να μπορεί να λειτουργεί σωστά και όμορφα. Έτσι και κάθε τοπική εκκλησία, θεωρώ, για να λειτουργήσει σωστά και να αναπνέει σωστά, πρέπει να έχει 2 πνεύμονες. Πρέπει να έχει τον ένα πνεύμονα που ονομάζονται οι ενορίες, οι εκκλησίες, ο έγαμος κλήρος, και πρέπει να υπάρχει όμως και ο δεύτερος πνεύμονας που είναι τα μοναστήρια, ο μοναχισμός, οι μοναχοί και οι μοναχές. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, ήταν μία μέριμνα αυτή την οποία είχαμε και πραγματικά μας αξίωσε ο Θεός και δημιουργήσαμε το πρώτο μοναστήρι στη Νότια Μαδαγασκάρη αφιερωμένο στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Η Γερότησα Γαβριλία έλεγε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αναφέρουμε μόνο και μόνο προς δόξαν Θεού. Μόνο και μόνο για να δούμε ότι όντως η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, όταν υπάρχει η καλή διάθεση και η καλή πρόθεση, πραγματικά ο Θεός ενεργεί. Έτσι λοιπόν το μοναστήρι μας αυτό ξεκίνησε να δημιουργείται και να γίνεται πριν καν αγιοκαταταχθεί επισήμως ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο παππούς όπως τον αποκαλούμε και εμείς εδώ στην Νότια Μαδαγασκάρη. Ξεκινήσαμε, βάλαμε το θεμέλιο λίθο χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ ότι μετά από λίγο έγινε η επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έτσι λοιπόν ο Μακαριότατος προχθές έκανε τα εγκαίνια του νέου μοναστηριού, έκανε τα εγκαίνια στη νέα πτέρυγα, στα 9 κελιά των μοναχών, στην τραπεζαρία, στην κουζίνα και σιγά σιγά δημιουργείται και ο υπόλοιπος χώρος, ο οποίος θα αναπτυχθεί πάρα πολύ όμορφα. Και έχουμε κάνει σαν προστάτες και φόρους της Επισκοπής μας, με την ευχή του Μακαριωτάτου, κάναμε και ένα ναό αφιερωμένο στον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη και στον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, σε μέρη τα οποία πραγματικά ομοιάζουν με το Άγιον Όρος και συγκεκριμένα ομοιάζουν περισσότερο με τα Κατουνάκια. Είναι έρημος εκεί που κάναμε τα χωριά της εκκλησίας αυτές. Υπάρχει ένα μεγάλο μόνο ποτάμι που διανύει όλα αυτά τα χωριά και τα χωριά είναι ανεβασμένα, σκαρφαλωμένα πάνω στο βουνό, το οποίο έχει μόνο βράχια, πέτρες και ελάχιστη βλάστηση. Οπότε έτσι, με τη χάρη του Θεού, έχουμε δημιουργήσει αυτούς τους ναούς. Βέβαια, ένα από τα μεγάλα μας μελήματα, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ότι δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία στην Αφρική και στη Μαδαγασκάρη. Με την αγάπη σας πάλι, έχουμε δημιουργήσει μία κλινική, την οποία υπήρχε βέβαια, η οποία η κλινική αυτή έχει γίνει από την Κύπρο, από την Αγία Νάπα, μία ομάδα ανθρώπων στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια,
έδωσαν τα χρήματα και έγινε αυτή η κλινική. Συντηρούν μηνιαίως αυτήν την κλινική πληρώνοντας τους γιατρούς, γιατί είναι τα πάντα δωρεάν. Τα φάρμακα, οι εξετάσεις. Πριν ένα χρόνο το Υπουργείο Υγείας μας βράβευσε ως η καλύτερη κλινική. Θα ήθελα σε αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω και την πολεμική μας αεροπορία, γιατί με τη δική τους βοήθεια μας προσέφεραν μαστογράφο, ακτινογράφο, υπέρηχο και αξονικό τομογράφο, τα οποία μας έδωσε μία αίθουσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε για να στεγαστούν αυτά τα μηχανήματα χρειάζονται ειδικοί χώροι, και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τολιάρας μας παραχώρησε μία αίθουσα και σε μία συνεργασία όπου βρισκόμαστε μαζί τους και πληρώνουμε εμείς τις εξετάσεις όλων αυτών των ανθρώπων που χρειάζονται να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, προσφέρουμε και αυτή την βοήθεια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Φανταστείτε ότι μόνο στην πρωτεύουσα υπάρχουν τέτοιου είδους μηχανήματα. Δεν υπάρχει κάπου αλλού, οπότε καταλαβαίνετε πόσο έχει δώσει μία ζωή και μία ανάσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και πέρα από αυτό, το σημαντικότερο είναι ότι είναι δωρεάν. Και τα τελευταίο χρόνο καταφέραμε και δημιουργήσαμε, μέσα πάλι από τη δική σας αγάπη, δύο κέντρα υγείας σε δύο πολύ απομακρυσμένα χωριά, τα οποία δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, και εκεί πάλι προσφέρονται οι υπηρεσίες μας εντελώς δωρεάν. Τα φάρμακα, έχουμε τοποθετήσει έναν γιατρό σε κάθε ένα από αυτά τα ιατρία, και τα φάρμακα και οι εξετάσεις όλες είναι δωρεάν. Και με τη χάρη του Θεού και η παιδεία μας, που γενικότερα δεν είναι, όπως είπα, δωρεάν, εμείς με τη χάρη του Θεού μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια καταφέραμε και δημιουργήσαμε 6 σχολεία. Έχουμε δημιουργήσει δημοτικά, έχουμε δημιουργήσει όμως και γυμνάσια και λύκεια. Ο αγώνας και η σκέψη δική μου είναι ότι, ξέρετε, όταν υπάρχει ένα δημοτικό και δεν υπάρχει μετά γυμνάσιο λύκειο, τα παιδιά αυτά χάνονται. Γιατί είναι πολύ φτωχά, δεν έχουν να πληρώσουν. Και τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει και στην περιοχή τους κάτι για να συνεχίσουν. Επομένως, πάντοτε προσπαθώ, ξεκινώντας από ένα δημοτικό, αλλά να προσπαθήσω να το αναπτύξω αυτό το σχολείο, ώστε να γίνει γυμνάσιο λύκειο, για να έχουν τα παιδιά αυτή τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και έτσι, με τη χάρη του Θεού, από τα 6 σχολεία που έχουμε δημιουργήσει εμείς σαν Επισκοπή, και υπήρχαν άλλα 2, τα οποία όταν ήρθα εγώ σαν Επίσκοπος, από τα 6 αυτά σχολεία, τα 4 είναι δημοτικό ή γυμνάσιο λύκειο, υπάρχουν 12 αίθουσες σε κάθε σχολείο. Και έχουμε επίσης και το φιλανθρωπικό κομμάτι, το οποίο καθημερινώς στηρίζουμε ανθρώπους, στηρίζουμε ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά μας. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια και ειδικά τον περασμένο χρόνο που είχε να βρέξει 3 χρόνια, καταφέραμε και μοιράσαμε 70 τόνους ρύζι. Ήταν μια έτσι προσπάθεια πάρα πολύ δυνατή και υπήρξε ανταπόκριση από ανθρώπους, όπως έχω προαναφέρει, αφανείς, που μας στήριξαν σε όλο αυτό. Και γενικότερα έχουμε ανοίξει στα δύσκολα μέρη της Νοτιού Μαδαγασκάρης, στα χωριά, έχουμε ανοίξει 17 πηγάδια και έχουμε δημιουργήσει 7 δεξαμενές, γιατί στα χωριά αυτά, φανταστείτε αδελφοί μου, ότι το νερό για να το βρεις είναι 400 μέτρα κάτω. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, αυτό μετά χρειάζεται γεννήτρια. Έτσι και εμείς έχουμε προτιμήσει και χτίζουμε κάποιες δεξαμενές υδάτινες. Έχουμε την υδροφόρα μας, η οποία μεταφέρει καθημερινώς σε χωριά νερό. Έτσι μεταφέρει το νερό, το αδειάζει μέσα στη δεξαμενή και οι άνθρωποι ξεκουράζονται και αναπαύονται και πίνουν καθαρό νερό. Και πριν ένα χρόνο σχεδόν με πλησίασε ο διευθυντής των φυλακών της Τολιάρας, ζητώντας τη βοήθειά μου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι 800 κρατούμενοι και παραπάνω, οι οποίοι πραγματικά καθημερινώς δεν έχουν να φάνε. Με τη δική σας αγάπη, με τη δική σας στήριξη, και το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου αυτό το πράγμα. Αν δεν ήσασταν εσείς, όλοι εσείς που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια, η δική μας η παρουσία θα ήταν απλά μία φυσική παρουσία. Δεν το λέω έτσι προσπαθώντας να δημιουργήσω εντυπώσεις. Το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου, ότι πραγματικά η δική σας η βοήθεια
είναι αυτή που μας δίνει τα φτερά και εμείς δημιουργούμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αυτά τα 3 χρόνια έχουμε πραγματικά δημιουργήσει όλα αυτά που σας προανέφερα και επίσης σε 3 φορές την εβδομάδα δίνουμε το φαγητό στους φυλακισμένους εδώ της Τολιάρας. Και υπάρχουν και οι καθημερινές έτσι, δραστηριότητες, η κλινική μας που σας είπα από την Αγία Νάπα, ο πατήρ Βασίλειος, ο πατήρ Αναστάσιος, μία ομάδα γιατρών. Έχουμε οφθαλμιατρίο, οδοντιατρίο, έχουμε αιματολογικό εργαστήριο που δεν υπάρχουν ούτε αυτά τα μηχανήματα στην Τολιάρα ούτε στη Φιαναρατζούα που είναι στην πρωτεύουσα και πάρα πολλοί κόσμος και από πάρα πολύ μακριά έρχονται και ζητούν τη βοήθειά μας. Όλο αυτό το έργο το αναφέρω γιατί μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια δεν μου έχει δοθεί η δυνατότητα πραγματικά να μπορέσω να μεταφέρω πέρα από την προσωπική σελίδα στο Facebook η Ιεραποστολή στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης. Είναι η πρώτη φορά που μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό το 4Ε, που πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την εκπροσώπηση να στείλουν εδώ τον αγαπητό μας Δημήτρη να έρθει τόσα χιλιόμετρα μακριά, να κάνει τόσες αλλαγές με το αεροπλάνο, να ταλαιπωρηθεί, αλλά να ξέρετε ότι το 4Ε πραγματικά δίνει αυτή τη δυνατότητα όλος ο κόσμος να γνωρίσει το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Και χωρίς να έχω κάποιο μέσα μου έτσι εθνικό φρόνημα, πραγματικά είναι τρομερό εάν συγκεντρώσουμε όλο το έργο το οποίο έχει γίνει σε όλες τις χώρες της Αφρικής αυτά τα λίγα χρόνια από μία μικρή Ελλάδα. Είναι τεράστιο, αδελφοί μου, το έργο. Τα σχολεία, τα ιατρία, οι εκκλησίες, το φιλανθρωπικό έργο. Και μετά όλο αυτό είναι μία απάντηση. Είναι μία απάντηση σε πολλούς ανθρώπους στο ερώτημα τι κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία αυτό κάνει. Και όπως υπάρχουν και τα όμορφα και τα άσχημα, εμείς πρέπει να βλέπουμε και αυτές τις πλευρές. Υπάρχουν και όλα αυτά. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ το 4Ε για την παρουσία του εδώ. Θα ήθελα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω και τον πατέρα Νικάνορα, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού και τον πρόεδρο του 4Ε που έχει αυτή την ιδιότητα στο πρόσωπό του για την ευχή του και για την ευλογία την οποία έδωσε ώστε να παρευρεθεί το 4Ε εδώ στην επίσκεψη του Πατριάρχη μας, να καλύψει την επίσκεψη του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη και να κάνουμε και έτσι στον ελάχιστο χρόνο που μας έμεινε αυτήν την εξόρμηση στα παραθαλάσσια χωριά της Επισκοπής μας. Πατέρα Νικάνορα, είμαστε ευγνώμονες και επειδή γνωρίζετε και έχουμε γνωριστεί, ξέρετε την αγάπη που τρέφω για τον μοναχισμό, πραγματικά είμαι ευγνώμων απέναντί σας. Και σας εύχομαι ο Θεός να σας δίνει έτη πολλά, ώστε με την
Έχουμε φτάσει στο χωριό, στο οποίο οι άνθρωποι εδώ έχουν αγοράσει ένα οικόπεδο και πραγματικά αναμένουν να χτιστεί ο δικός τους ναός. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας και η επίσκεψη του Μακαριωτάτου και η παρουσία του 4Ε εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να πω ότι με τη δική σας αγάπη, με τη δική σας στήριξη έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα τα οποία προανέφερα. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί εσείς είσαστε το στήριγμά μας. Συνεχίζουμε γιατί πραγματικά εσείς είσαστε τα φτερά μας. Και επειδή ετοιμαζόμαστε για μεγάλες πτήσεις και χρειαζόμαστε πολλά καύσιμα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό μας το ταξίδι, έρχομαι και κάτι που το κάνω πολύ σπάνια, να ζητήσω τη δική σας συμπαράσταση που πραγματικά όλα αυτά τα 3 χρόνια την έχω δεχθεί σε βαθμό πάρα πολύ μεγάλο και είμαι πραγματικά ευγνώμων απέναντι σε όλους εσάς. Ετοιμάζομαι να γίνει ένα ορφανοτροφείο εδώ στην Τολιάρα. Η ίδρυση αυτού του ορφανοτροφείου, πώς ξεκίνησε. Υπάρχει μία περιοχή, το Μανατζάρε, το οποίο πραγματικά βρίσκεται γύρω στις 19 ώρες από την Τολιάρα. Στην περιοχή αυτή γεννιούνται πάρα πολλά δίδυμα παιδιά. Η δική τους όμως η παράδοση, τα δικά τους τα έθιμα, έχουν κάτι το οποίο έρχεται σε συνειδησιακή σύγκρουση με τα δικά μας δεδομένα. Όταν γεννιούνται δίδυμα παιδιά, πρέπει το ένα από τα δύο να μεγαλώσει μέσα στην οικογένεια. Και αν δεν υπάρχει κάποια υιοθεσία, κάποιος δηλαδή που θα πάρει αυτό το δεύτερο παιδί, αναγκαστικά πρέπει να του αφαιρέσουν τη ζωή ώστε να μείνει το ένα εκ των δύο. Αυτό με έκανε να δημιουργήσω αυτό το ορφανοτροφείο. Όταν πήγα σε αυτό το χωριό και μου μίλησαν, καταλαβαίνετε ότι συνειδησιακά δεν αντέχω και δεν μπορώ να φανταστώ ότι εν έτη 2022, που κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται, που κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν, που κάποιοι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί και δεν τα καταφέρνουν, να υπάρχει μία περιοχή στον κόσμο που έχουν την ευλογία να γεννιούνται δίδυμα παιδιά, η παράδοσή τους όμως να θέλει να αφαιρούν τη ζωή τον ένα εκ των δύο. Αυτό λοιπόν με έκανε να σκεφτώ, να προσευχηθώ και χωρίς πραγματικά, αδελφοί μου, χωρίς να υπάρχει κάτι ή κάποιος ο οποίος να έχει πει ότι το έχω αναλάβει, είπαμε, δημιουργήσαμε το project, δημιουργήσαμε τα σχέδια και είμαστε σε μία τέτοια πορεία που πραγματικά πιστεύω η αγάπη δική σας θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Θα στηρίξει ουσιαστικά το να σώσουμε κάποια παιδιά, το να μεγαλώσουν κάποια παιδιά μέσα σε έναν όμορφο χώρο και να μην χάσουν τη ζωή τους, γιατί η παράδοσή τους θέλει ότι πρέπει να ζήσει ένα από τα δύο αδέλφια. Και καταλαβαίνετε πολλές φορές και τη δυσκολία της μάνας, το να επιλέξει ποιο παιδί της θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε έναν χώρο εκεί στο Μανατζάρε, ένα μικρό δωμάτιο, ένα σπίτι στο οποίο θα υπάρχει ένας άνθρωπος. Όποια μητέρα αποκτά δίδυμα παιδιά, θα μπορεί να πηγαίνει το παιδί της σε αυτό το χώρο και μετά το παιδί της να έρχεται εδώ στην Τολιάρα, σε αυτό το ορφανοτροφείο, το οποίο πραγματικά θα το δημιουργήσει η δική σας αγάπη. Και πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που ζητώ την στήριξή σας να το μεταφέρετε, να το μεταδώσετε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό τον όμορφο χώρο, αυτή την κυβωτό σωτηρίας για πάρα πολλά παιδιά του Μανατζάρε, τα οποία θα βρουν καταφύγιο μέσα σε αυτό τον χώρο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι στο πρόγραμμά μας μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβρη να χτίσουμε άλλα 2 σχολεία και άλλες 2 εκκλησίες. Και πορευόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας, πορευόμαστε μέσα στις δυσκολίες μας, πορευόμαστε και πραγματικά προσπαθώ και είναι μέρημνά μας, όλων εμάς, να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα μπορέσω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Και πάντοτε η έννοια μου είναι να μην υπάρχουν διακρίσεις. Δεν θέλω κάποιος να απολαμβάνει κάτι περισσότερο από κάποιον άλλον. Δεν θέλω κάποιος να έχει κάποια προνόμια περισσότερα από κάποιον άλλον.
Αυτό το μήνυμα προσπαθώ να μεταφέρω και στους ιερείς μας εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη. Δεν θέλω, ας πούμε, είτε εγώ σαν επίσκοπος, είτε οι ιερείς, να έχουμε μία χλιδάτη, επιστρέψτε μου τη λέξη, ζωή και ο κόσμος να υποφέρει και να πεινάει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε απολύτως τίποτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι στη Μαδαγασκάρη και στη Νότια Μαδαγασκάρη, φανταστείτε ότι 360 μέρες το χρόνο τρώνε ρύζι. Είναι η βασική τους τροφή. Και εμείς πολλές φορές μπορεί να παραπονεθούμε γιατί θα έχουμε μέσα στη βδομάδα το κρέας, το ψάρι και δεν θα έχουμε κάτι πιο ακριβό. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι εδώ, ο κόσμος, τα παιδιά, η βασική τους τροφή για όλο το χρόνο, για όλος ο χρόνο ζήσουν, είναι το ρύζι. Και μετά έρχονται και προστίθονται τα υπόλοιπα. Ας μην είμαστε λοιπόν αγνώμονες. Ας μην είμαστε αγνώμονες μπροστά σε αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός. Ξέρω, καταλαβαίνω, ναι, υπάρχουν οι δυσκολίες και στη δική μας χώρα και αλλού. Πολλοί λένε ότι εδώ το σπίτι σου χάνεται, γιατί να βοηθήσεις κάτι άλλο. Μα πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είμαστε εμείς, είμαστε όλοι μαζί. Εμείς προερχόμαστε από τη στιγμή που κάθε άνθρωπος βαπτίζεται μέσα στην Κολυμπήθρα, έχουμε κοινή ρίζα. Είμαστε μία οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι το μεγαλείο της πίστεώς μας, που γκρεμίζει τα σύνορα, που δεν υπάρχουν έθνη, που δεν υπάρχει δηλαδή, είμαστε ελληνική εκκλησία, ρώσικη εκκλησία, σέρβικη εκκλησία. Η εκκλησία δεν παίρνει επίθετο μπροστά. Είμαστε όλοι του Χριστού. Είμαστε το ίδιο γένος, γιατί προερχόμαστε μέσα από την ίδια Κολυμβήθρα. Αυτό λοιπόν, αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου, αυτό το μήνυμα της αλληλεγγύης, αυτή την όμορφη λέξη που υπάρχει μόνο στην ελληνική γλώσσα, το φιλότιμο. Αυτό προσπαθούμε κι εμείς εδώ, με τη δική σας αγάπη, με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας συμπαράσταση. Έχουν γίνει όλα αυτά και θα γίνουν, είμαι σίγουρος και πεπισμένος, με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια των Αγίων μας και με τη στήριξη τη δική σας, θα συνεχίσουμε να έχουμε μία καλή πορεία μέσα στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης. Είμαι ευγνώμων απέναντι σε όλους εσάς. Αυτό που μπορώ να σας προσφέρω είναι η προσευχή μου. Όχι κάτι άλλο. Αλλά να ξέρετε ότι και από εσάς αυτό ζητώ. Ναι μεν, η οικονομική βοήθεια είναι σημαντική. Αλλά η προσευχή σας μας βοηθά να λύνουμε προβλήματα και καταστάσεις που πάντοτε υπάρχουν στην Ιεραποστολή. Η δική σας αγάπη και η δική σας η προσευχή μας βοηθάει να προχωρούμε και αν θέλετε να ζούμε, γιατί πολλές φορές υπάρχει και ο κίνδυνος της ίδιας μας της ζωής. Η δική σας αγάπη και η δική σας προσευχή μας βοηθά να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους με το μέτρο των δυνατοτήτων των οποίων έχουμε. Επομένως, πραγματικά, είμαι ευγνώμων απέναντι σε όλους εσάς και πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Για όλους εσάς υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που πραγματικά δεν τους γνωρίζω, δεν τους έχω δει ποτέ. Άνθρωποι που έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη και αυτοί που έχουν προσφέρει και το ελάχιστο. Και μην ξεχνάτε ότι ο Θεός ευλόγησε το δίλεπτο της χείρας και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που από το υστέρημά τους δίνουν στην Ιεραποστολή, πραγματικά η χάρη του Θεού είναι διπλή και τετραπλή στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι κάθε καλό και πραγματικά ζητώ να είσαστε συγκυρινέοι στο δρόμο μας και στην πορεία μας εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη.